Για 7η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών διοργανώνει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το οποίο φέτος βάζει στο επίκεντρο την κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη. Οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ξεκινούν την Παρασκευή και σύμφωνα με τα στοιχεία της Οργανωτικής Επιτροπής αναμένεται παρουσίαση περίπου 350 εισηγήσεων. Για άλλη μια χρονιά το ραντεβού της Επιστημονικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας βρίσκεται στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Μαλεβεζίου και στο Κάντια Μάρες. Θα ήθελα να πω ότι και φέτος μας τιμούν αξιόλογοι συζητητές από όλο τον κόσμο. Αυτοί που λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσαν να έρθουν θα συνδεθούν με τηλεδιασκέψεις και κάποιοι άλλοι θα παρευρεθούν διαζώσεις. Να σας πω ότι στους 400 συζητητές τους οποίους έχουμε, το 60% θα παρουσιάσει την εισήγησή του και την έρευνά του με τηλεδιασκέψεις και το 40% θα παρευρεθεί εδώ. Σκοπός του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η επιστημονική διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Η ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. Θα δείτε από την Παρασκευή το πρωί έως και το Σάββατο το βράδυ 416 εισηγήσεις και εξ αποστάσεως και διαζώσεις συμμετέχοντες από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και φέτο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και από το Μεξικό επιστήμονες, όπου μετά από ερευνητικές προσπάθειες θα καταθέσουν τα δεδομένα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που πραγματεύεται το συνέδριό μας, την ευαλωτότητα. Ένα θέμα που απασχόλησε όλους μας, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ήταν, είναι και θα είναι ευάλωτος, τόσο αυτός, όσο και τα έργα του και οι δραστηριότητες του. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε, θα προβληματιστούμε και θα καταθέσουμε τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνες των συμμετεχόντων. Η ευαλωτότητα είναι ένα σημείο των καιρών, είναι κάτι που απασχολεί την εποχή μας και βεβαίως δεν μπορούσε να μην απασχολήσει την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κέραιο το ερώτημα που τίθεται φέτος. Θα περιμένουμε τις συζητήσεις όλων των αξιόλογων συζητών. Είναι σημαντικό ότι φέτος έχουμε περίπου 30 συζητητές από το Πανεπιστήμιο του Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού. Θα παρευρεθεί ο πρίτανης Πανεπιστημίου, ο οποίος θα είναι εδώ και θα χαιρετήσει την εκδήλωση, αλλά και άλλοι συζητητές από Ιταλία, Πολωνία. Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος πολλοί εισηγητές από διάφορα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από την Ευρώπη μέχρι τη μακρινή Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Η Περιφέρεια Κρήτης για 7η συνεχή χρονιά στηρίζει και το συνέδριο αλλά και τις δράσεις του ΙΑΚΕ, ενός επιστημονικού φορέα, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά τα συγκεκριμένα χρόνια τα οποία δραστηριοποιείται με τα συμπεράσματα, με τις δράσεις προς την επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία της κρίσης, θα έλεγα γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση, τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, τα πορίσματα τα οποία θα βγουν και είμαστε εκεί για να μπορέσει αυτές τις δύο ημέρες να είναι άλλη μια φορά το Ηράκλειο το επίκεντρο της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου στο Συνεδριακό Κέντρο Γνωστού Ξενοδοχείου στην Αμουδάρα.